γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη βραδιά εδώ επί του πιεστηρίου. Είναι 3η 23 Ιουνίου και είμαστε εδώ με τον Μάκη Κουρή. Και με πολύ ενδιαφέρουσα παρέα απόψε να δούμε την επικαιρότητα που ειδικά αυτή η εβδομάδα νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κάθε μέρα αυτά τα 24 ώρα έχουν αγωνία, πολύ δυσιογραφία. Είμαι πολιτικός. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε αμέσως τους καλεσμένους μας στο πρώτο μέρος εκπομπής μας. Ο αντιπρόεδρος Βουλής, ο κ. Γιάννης Μπαλάφας και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, πρώην υπουργός, τον καλωσορίζουμε και αυτόν. Καλησπέρα. Και η κυρία Σταυρούλα Ξουλίδου, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Είναι στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κυρία Ξουλίδου. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Έχουμε καιρό να σας δούμε εδώ πέρα στο στούντιο και είναι χαρά μας. Πάντως κάποιοι θα ζηλέψουν απόψε. Κάποιοι. Γιατί είμαστε τρεις κεφαλονίτες. Είστε τρεις κεφαλονίτες, ναι. Όχι, δύο λεξιδιώτες και ένας κεφαλονίτης. Σωστό Σαμάκη. Λοιπόν, να πω πριν ξεκινήσουμε ότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, μετά τις 11:10 δηλαδή, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Γκίνη, αντιπρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, νομίζω από τους πιο έμπειρους τουριστικούς παράγοντες της χώρας. Τον Αντώνη Μουζάκη, το φοροτεχνικό, και τον κύριο Παύλο Ραβάνη, πρόεδρο του Βιοτεχνούμενου Επιμελητηρίου της Αθήνας, να μας δώσουν μια εικόνα του πώς είδε η αγορά αυτή την πρώτη. Τις επιπτώσεις. Αυτά τα πρώτα τα οποία έχουμε ακούσει, τα μέτρα, τα βαριά, αυτή την φοροκαταιγίδα, η οποία θα δούμε ποιο κομμάτι της θα ισχύσει τελικά και τι θα πάρουμε ως αντάλλαγμα και τι επιπτώσεις έχει αυτή, θα έχει αυτή στην αγορά. Λοιπόν, αλλά αυτά μετά τις 11:10. Τα πολιτικά θα μας τα πούν οι σημερινοί καλεσμένοι μας. Λοιπόν, ο Μάκης ήρθε με μια είδηση εδώ. Νομίζω ότι οι πληροφορίες λένε ότι το πακέτο που ανακοίνωσε χθες ο κ. Τσίπρας παραχωρήσεων και υποχωρήσεων έχει δοθεί υπό τον όρο ότι θα πρέπει να υπάρξει στο πακέτο και ένα αντάλλαγμα η ρύθμιση του χρέους. Ναι. Αυτό το είπε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ότι περιμένουμε αυτό. Το θέμα είναι. Δεν λέτε και τα από κάτω, τα επόμενα όμως. Μισό λεπτάκι. Πώς θα γίνει αυτό, τι λέει. Στο δύο άσε μας τι λέει. Να κάνουμε πρόβλημα. Συγκεκριμένη, όχι αυτή η αναφορά που ήταν στο 2010 στη συμφωνία που έλεγε πρόθεση. Ωραία. Σήμερα αυτό που ζητάει η κυβέρνηση είναι ότι θα υπάρξει μια δρομολόγηση συγκεκριμένη πορεία και ρυθμίση. Ποιες προϋποθέσεις. Δεν είπε να ψηφίσουν από τη Βουλή. Λοιπόν, όχι, αφενέ. Τα μέτρα. Ασφαλώς. Και τότε συζητάμε για ρύθμιση. Όχι. Λοιπόν. Δεν είναι. Είναι από τη στιγμή που θα ψηφιστούν, για να ψηφιστούν από τη Βουλή, ένα πλέον παράγοντα που ήταν πιο εύκολη ψήφιση, να είναι και ρύθμιση το χρέο. Αν δεν υπάρχει έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να πάρει ο άλλο. Εγώ θα μα αφήσετε να πούμε το ρεπορτάζ και θα εγώ λέω την άποψή μου. Όχι, ασφαλώ πείτε την άποψή μου. Να πούμε το ρεπορτάζ. Αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει ο Μάκη είναι ότι. Αυτό το οποίο περιμένουμε, το είπε ο κ. Τσίπρας και ο κ. Χρήστης στις δηλώσεις του, ότι αυτά μόνο τους δεν ισχύουν. Ναι. Αυτά ισχύουν από την πλευρά μας. Εφόσον υπάρχει μια ρύθμιση για το χρέος, η οποία να μην είναι, φαντάζομαι, τόσο γενική και αόριστη όπως ήταν το 2012 επί Νέας Δημοκρατίας. Με ένα δρομολογητή, με ένα επιτόκιο ποιο θα είναι και παράλληλα. Και με ένα χρονοδιάγραμμα ενδεχομένως. Πώς θα πάει πίσω. Κάπως. Αυτό λοιπόν είναι πιο συγκεκριμένο από την θεωρητική δέσμευση του 12, η οποία στον κάτω και ποτέ δεν εφαρμόστηκε κιόλας. Με όποιον έχει κουβεντιάσει, ακόμα και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν, εμφανίζονται να διαφωνούν. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, περιμένουν όλοι. Αλλά και βασικά δεν μπορεί να περάσει μονόπλο. Δηλαδή αυτή η συμφωνία, αυτή η υποχώρηση, η παραχώρηση, όπως το λέει ο Τσίπρας, σε τόσους τομείς. Είναι φοροκαταιγίδα, έτσι. Είναι φοροκαταιγίδα και μάλιστα έχουν αντιδράσει. Όλοι οι φορείς, θα πούμε στη συνέχεια, είναι και ο Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων. Είναι οι ίδιοι φορείς που μια μέρα πριν τη Σύνοδο, εδώ ήμασταν, είχαν κάνει έκκληση στην κυβέρνηση οπωσδήποτε να προχωρήσει σε συμφωνία. Τώρα λοιπόν που φαίνεται πως οδηγούμαστε σε μια συμφωνία, οι ίδιοι φορείς τη θεωρούν. Εκ του ασφαλούς, θα έλεγα. Εκ του ασφαλούς. Τη θεωρούν ως μόνο κομμάτι φορολογικό εταιρό βαρύ. Έτσι. Είναι η διαφορά που έχουμε. Πλην τη ΓΕΣΕΒΕ, να μην την αδικήσουμε. Όλοι οι άλλοι όχι, η ΓΕΣΕΒΕ πλην τη ΕΣΕ που είχε ο Σκορκίδης λίγο πιο χαμηλό τόνο. Όχι, η ΓΕΣΕΒΕ δεν συμμετείχε σε και το κείμενο. Συμμετείχαν όλοι οι υπόλοιποι.
Τι ο ΣΕΒ, ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι, κλπ. Συμμετείχανε. Ναι. Τώρα λοιπόν τι λέει. Ο ΣΕΒ τι λέει, ότι οδηγούνται σε ασφυξία, ναι, εργαζόμενοι και επιχειρήσει. Ότι είναι επιχειρήσει και εργαζόμενοι. Θέλουμε, λέει, μία. Είναι θετική εξέλιξη αυτή. Αλλά με την προϋπόθεση ότι θα προτάξει τις διαφορετικές αλλαγές και θα περιορίσει τις δαπάνες και δεν θα οδηγεί επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε ασφυξία μέσω της προλογικής φορολόγησης που προτείνεται. Μάλιστα. Επίσης, ο κύριος Μίχαλος. Ο κύριος Μίχαλος το ΕΒΕΑ μιλάει για άγρια φοροεπιδρομή με θύματα τους μικρομεσαίους. Και νέα λουκέτα που έρχονται. Λέει συγκεκριμένα η αύξηση φορολογίας των επιχειρήσεων από 26-29 σε συνδυασμό με την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100%. Είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε εσωρία νέων λουκέτων στην αγορά με θύματα και αυτή τη φορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Και θα πρέπει να αναθεωρήσει τις απόψεις στην κυβέρνηση. Ποιες απόλυτες είναι να αναθεωρήσει ακριβώς, τι θέλει να αναθεωρήσει ο κύριος Μίχαλος. Διερωτώ με. Τι θέλει. Θα τουρίσω μια ματιά και θα σας πω πάνω στην πορεία της κουβέντας μας. Ακριβώς. Τι θέλει. Θέλει μήπως να μειώσουμε τις συντάξεις και να μην επιβαρύνουμε λίγο τις πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Ένα λεπτό. Όχι, προσπαθώ να καταλάβω. Τι θέλει ο κύριος Μίχαλος. Οι ισχυρότεροι όμως τιμωρούνται με πρόσθετο φόρο 12% στα κέρδη. Παραπάνω λέει η αύξηση της φορολογίας από 26-29. Σε ποιες επιχειρήσεις. Στις ανώνυμες εταιρείες και στις ΕΠΕ, οι οποίες δεν είναι ατομικές επιχειρήσεις και δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είναι το μικρό μάγαζο, δεν είναι το μεσαίο μαγαζάκι, δεν είναι ο μπακάλι στο μανάβι. Καταλάβατε. Είναι ανώνυμες. Ακούστε, να είμαστε καθαροί. Εγώ καταλαβαίνω ότι ακόμα δεν έχουν διαβαστεί όλες οι προτάσεις. Αλλά σε αυτό να είμαστε καθαροί. Από το 2016, καταρχήν, όλα αυτά προτείνονται. Ναι. Δεν ξέρουμε τι από αυτά θα γίνει και πού θα καταλήξουμε. Ακόμα, όπως λέει ο κύριος Μαγαζάκης, και αν θα γίνει. Το μαγαζάκι της γειτονιάς. Άρα μιλάμε με βάση τις το ένα άτομο, το αφεντικό ή το αντρόγινο. Είναι ανώνυμη εταιρεία αυτή. Αλλά όλες οι ανώνυμες εταιρείες έχουν καμιά κοσαριά 50% εργαζόμενους. Επαναλαμβάνω. Η πρόταση που διατυπώσαμε. Ένα λεπτό. Η πρόταση που διατυπώσαμε είναι ακριβώς η εξής. Από το 2016 και όχι το 2015, όχι φέτος, θα υπάρχει αυτός ο συντελεστής που λέτε από 26-29 για τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, εξαιρουμένων αυτών των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων. Άρα όλο το μικρό μάγαζο, το μεσαίο μαγαζί, οι μικρές εταιρείες που δεν είναι ανώνυμες εταιρείες ΕΠΕ, δεν περιλαμβάνονται. Όχι, εντάξει, επαναλαμβάνω, δεν περιλαμβάνονται. Μπορούν να κρατήσουν. Αυτή τη στιγμή στα λουκέτα που έχουν μπει είναι μόνο τα μικρομάγαζα. Επαναλαμβάνω. Πόσες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε. Ξεκινάμε ότι πάρτε πρέπει το χώρο του τύπου. Ξεκινάμε πάρτε ότι το πρέπει να σας απαντήσω. Ξεκινάμε ότι πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα. Ναι. Ωραία. Τα έσοδα από κάπου πρέπει να αυξηθούν. Δεν μπορούν να αυξηθούν μαγικά. Φορολογία. Μαγικά. Λοιπόν, για πρώτη φορά αυτή η επιβάρηση δεν βαρύνει πάλι τον μικρό, τον μεσαίο, είτε επιχειρηματία, είτε μισθωτό, είτε συνταξιούχο. Επιβαρύνει βασικά αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη άνεση. Ανώνυμες εταιρείες κλπ. Yeah. Δεύτερον, αυτούς που έχουν κέρδη πάνω από 500.000, αυτούς που έχουν φόρο πολυτελείας κλπ. Αυτό είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και αυτό ήταν εύκολο όμως. Και όσο για τα φυσικά πρόσωπα. Και το μισθωτό που βγάζει πάνω από 30.000 μεικτά το χρόνο, που στον ιδιωτικό τομέα είναι 2.000 το μήνα. Για εισοδήματα, αυτό είναι για την εισφορά αλληλεγγύης καταρχήν. Η εισφορά αλληλεγγύης αυξάνεται για εισοδήματα πάνω από 50.000. Από 30.000. Από 50, κάντε λάθος. Δεν το διαβάσετε καλά. Είναι η παλιά θεώρηση. Η τελική πρόταση λέει μέχρι 30-50 μένει το ίδιο, κάτω από 30.000 μειώνεται, αυξάνεται πάνω από 50.000. Επειδή τα έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά, δεν θέλω να με αμφισβητείτε σε αυτά τα οποία σας λέω. Πάνω από 50.000. Δηλαδή ένας που έχει 4.500 εισοδήματα και πάνω, του βάζει μια μικρή επιβάρηση στην εισφορά λίγης μάλιστα. Στο 30 μέχρι 50. Το βάζει, 50, το από 50 και πάνω. Δηλαδή 4.500-5.000 και πάνω. Προφανώς, αυτό ναι. Αυτό είναι η καινούργια εκδοχή, το 30 με 50. Αυτό που σας λέω είναι. Πάντως, να είστε σίγουροι. Για να το λέτε, κύριε Μπαλάφα, για να λέτε για αυτά είναι τα δεδομένα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι κάποιες επιβαρύνσεις. Δεν έχω μια Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Από την άλλη μεριά, ο θόρυβος που έχει γίνει από τις αντιδράσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ευθέως βγαίνουν και δηλώνουν ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Και ο Σακελαρίδης έστειλε ένα μήνυμα ότι πλέον
θα πάρει τις ευθύνες όποιος θέλει να μην ψηφίσει και ότι αλλιώς δεν γίνει παρά οι εκλογές αν υπάρξει η απώλεια ψήφων στην συμφωνία. Αλλά αυτό είναι, ναι, μόνο που δεν θα υπάρξει τέτοιο. Λέμε τι γίνεται. Σήμερα υπάρχει αυτό το κλίμα. Ναι, ναι, ναι. Και έχουν βγει και δημόσια. Κοιτάξτε, εγώ σας έχω πει και πάλι, όχι σε εσάς, γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Το έχω πει επανειλημμένα. Συνήθως εγώ είμαι επιφυλακτικός και προσεκτικός, τη λέω. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Η συμφωνία που θα υπογραφεί από τον Τσίπρα και από την κυβέρνηση, αυτή η συμφωνία θα περάσει από όλα τα κομματικά, τα κοινοβουλευτικά και θα εγκριθεί από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την κυβερνητική σε Βουλή και καλοδεχούμενες είναι και οι θετικές ψήφες από οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Επίσης, από την Νέα Δημοκρατία πληροφορίες λένε ότι μάλλον. Γιατί εγώ ξέρω το ποτάμι μου έχουν δηλώσει θα ψηφίσουν και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίσης. Φαίνεται μια διαφοροποίηση εκεί, θα δούμε. Καλοδεχούμενες λέω. Είναι σε εσάς. Φτιάξτε το κόμμα σας. Εμείς δεν έχουμε ούτε λαπαδίτσα, ούτε έτσι, Διαμαντόπουλο. Μάκη, εγώ νομίζω όλοι θα ψηφίσουν. Άστα, δεν είναι ιστορία. Εγώ δεν λέω θα ψηφίσουν. Όλοι θα ψηφίσουν. Εννοώ στον κύριο Μπαλάβα που λέει για την Δημοκρατία. Η Δημοκρατία είναι ενία. Εγώ είπα, ίσα το λέω θετικά εγώ. Εγώ το λέω θετικά, δεν το λέω αρνητικά. Είναι καλοδεχούμενες και όποιες άλλες δυνάμεις θέλουν να ψηφίσουν. Και ξέρω ότι υπάρχουν δυνάμεις που δεν θέλουν να ψηφίσουν. Οι πληροφορίες τελευταίες λένε ότι η διαφορά παραμένει στα 400 εκατομμύρια. Και ότι αυτό θα καλυφθεί μέσω των πρώτων συντάξεων, δηλαδή θα κοπούν από 1η-1η του 2016. Και από 1η-16 ή από 1η Ιουλίου του 2015. Όχι, θα πάνε το 2016. Θα δούμε. Ας το κάνουμε μια μικρή. Πληροφορίες. Το χρηματοδότη. Γιατί με απομένει η χρηματοδότηση. Θα φύγει πολλοί κόσμος. Στη ρύθμιση του χρέους αυτό εμπόδιο παραμένει ο κύριος Σόιμπλε. Επίσης υπήρξε μια κόντρα με μια άγρια πίεση προηγουμένως από τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου στο Σκάι, κατά του κύριου Παπά. Και η απάντηση από το περιβάλλον του κ. Παπά είναι ότι ενοχλούν αυτή η δήλωση που έκανα ότι δεν θα γίνει ο Τσίπρας Παπαδήμος. Δεν παρακολούθησε τον κ. Παπά, επίσης ούτε τον κ. Ότι... Ναι. Επίσης φαίνεται, και αυτό στενοχωρεί βέβαια και την πλευρά του κ. Γιακουμάτου, ότι αυτή η ιστορία περί αριστερής παρένθεσης, αν η συμφωνία συνδεθεί αυτή που ανακοινώθηκε χθες με, μείωση, με αναδιάθρωση του χρέους, δεν θα υπάρξει αριστερή παρένθεση. Θέλω μια εκτίμηση. Μπορώ να έχω τον λόγο. Πολύ μακριά. Ας πάρω, γιατί μίλησε ο κύριος Παπαδήμος. Μπορώ. Ας πάρω κύριε Κουλίδη, φυσικά. Εάν αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, το τρίτο, το είχε φέρει η Νέα Δημοκρατία, θα είχατε πάθει λαρυγγίτιδα από τις φωνές που θα είχατε βάλει όλοι οι δημοσιογράφοι. Χαίρομαι το κλίμα το οποίο είναι αισιόδοξο και σας παραδέχομαι για τη χαρά που έχετε. Γι' αυτό αρνηθήκατε. Ακούστε λοιπόν. Εμείς δεν έχουμε χαρά, εμείς καταγράφουμε. Ακούστε λοιπόν. Συγγνώμη, τη λέξη φοροκαταιγίδα την ακούσατε. Ποια καταιγίδα. Τη φοροκαταιγίδα την ακούσατε. Τη φοροεπιδρομή την ακούσατε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά του Χαρδούβελ το email. Δηλαδή αυτό έχει γίνει πολύ μόδα τελευταία. Που είναι περίπατος. Από διάφορες. 970 εκατομμύρια. Δεν το φτιάχνουμε. Πήγαμε, εντάξει, θα πήγαμε και αυτό κολλά. Να πω την άποψή μου. 970 εκατομμύρια πήγε στα 8 δις. Το λέτε εσείς. Πρόσεχε, εγώ το και το λέτε εσείς, δεν το ξέρουμε εμείς. Ούτε είδαμε, ούτε είδαμε αποτίμηση. Ούτε βγήκε κανείς από την Ελλάδα. Δεν έχει μοιραστεί, κύριε Κουρί. Όχι, δεν βγήκε πουθενά. Σε δημοσιογράφους παντού. Ούτε η Τρόικα. Ούτε η Τρόικα επιβεβαίωσε πως θα είναι. Πάτε να ακυρώσετε πράγματα που είναι γεγονότα. Γιατί δεν είναι μία. Γιατί το ψέμα είναι πολύ. Μα γιατί το υπογράφετε. Γιατί δεν το υπογράφετε. Σας λέω λοιπόν. Γιατί δεν το υπογράφετε. Να σας πω γιατί. Γιατί. Για να σας πω. Ναι. Διότι η συμφωνία που λέτε ότι θα είναι για το χρέος προβλέπει την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης. Της πέμπτης αξιολόγησης που ήταν για το email Χαρδουβέλη. Ναι. Που εμείς εκεί είχαμε αντιρρήσει αρκετά θέματα. Και είχαμε σε διαπραγμάτευση. Άρα δεν ήταν καλό. Τα 970 εκατομμύρια. Είχαμε ενστάσεις. Όχι στα 8 δις. Όχι στα 8 δις. Ακούστε λοιπόν. Λάθος κάθεσης. Ζητούσαν καινούργια. Ενώ αυτό πειράζει ήταν αλήθεια, το πρόβλημα του τρίτο. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια ότι ως το 16 ακολουθούσαν άλλα 11 δις. Μου επιτρέπετε. Εγώ ξέρω γιατί ότι φεύγανε από το μνημόνιο. Τώρα στα λέτε αυτά είναι ωραία να θέλεις ζητώ. Ήταν το πρόγευμα το ωραία άστε να τελειώσω γιατί είναι η συνολική ακούστε, συμφωνία. Εσείς κυρία Σαουλίδου να πείτε Ξουλίδου. Εντάξει παιδιά δεν κάναμε και κυρία Ξουλίδου. Εσείς να πείτε καληνύχτα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βρυξέλλες. Ειδικά στη Θεσσαλονικιά. Αυτό να λες. Να πάτε στους ψηφοφόρους σας και να πείτε καληνύχτα Θεσσαλονίκη. Και θα τους πω παραμύθια της καλή μας. Για να φτάσουμε παραμύθια της καλή μας. Με αυτά που λέγατε.
Και σας λέω, κύριε Κουρή. Υποθέτω δεν ψηφίστε εσείς. Μάλλον είναι σας λέω, κύριε Κουρή, κάτι. Κακή Κασάνδρα είστε, κύριε Γιάννη. Καληνύχτα, Θεσσαλονίκη, κύριε Αξιολίδου. Καληνύχτα. Στο τέλος. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, και τελειώνω. Δεν θα ψηφίσει. Μια δημοκρατία δεν θα ψηφίσει. Α, το χείρι σε ενδιαφέρει, θα κάνει απλά. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω, προσέξτε. Για με την απάντηση. Λοιπόν, εμείς λέμε το εξής, λοιπόν. Τα μέτρα είναι καθαρά, απόλυτα το λέει και η Λαγκάρτ, φαντάσου. Καθαρά υφεσιακά. Καθαρά έφυγα. Δεν έχει ένα υφεσιακό μέτρο. Όλα υφεσιακά. Και τα 8 δισεκατομμύρια. Πρώτον. Δεύτερον. Ότι είναι φόροι υφεσιακό. Υπήρχε πριν, δηλαδή κανένα που δεν ήταν υφεσιακό. Είναι υφεσιακά, άκουσε τώρα. Υπήρχε κανένα που δεν ήταν υφεσιακό πριν. Άφησε με, κύριε. Το πριν κρίθηκε, κύριε Κουρή. Έχει παραμείνει στο Μεσοπόλεμο. Είναι άλλο κάτι. Δεν ξεχνάμε. Πρέπει να το ξεχνάμε. Κρίθηκε. Γιατί κάτσε η άκρη τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Μα αυτό λε τώρα. Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Μα τόση αγάπη. Ότι το χάσε με ρομαντού. Θα σου πει κάποιο. Τόση αγάπη. Εμεί του διώξαμε για να μα κάψει ένα σφράβο. Όχι για να μα βάλουν κι άλλου. Γιατί καταψηφιστήκαμε. Ακού, κύριε Κουρή. Άκουσε από τη δικιά τη. Και είσαι κεφαλονίτη. Δεν θέλω να σε περνάει για. Ακούει και ακούει και σε. Και ακούει και γι' αυτό σα έστειλε. Δεν έχει φουλά. Και γι' αυτό σα έστειλε την απολύτωση. Εμεί κρυδίκαμε. Και λέω τώρα λοιπόν, τα μέτρα είναι φυσιακά. 8 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, θα σου πω ένα παράδειγμα απλό. Απλό. Επηρεάζει και του συνταξιούχου τα πάντα. Και θα πω ένα παράδειγμα για το ΦΠΑ. Οι κλινικές, κύριε. Μια να τελειώνω. Εσύ θα θέλατε να μην έχετε αντιπολίσει. Να ακούτε ψέματα, ψέματα. Όμω το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Θα την πληρώσετε κι εσεί σύντομα. Άκουσε λοιπόν. Απειλές, όχι, εκεί μου πληρώσατε. Όλα την πληρώσετε. Ειδικά οι δημοσιογράφοι πάρα πολύ. Εμεί δουλεύουμε. Τι δουλεύετε, τι δουλεύετε. Και κάθε βράδυ δίνουμε εξετάσει. Κάθε βράδυ δίνουμε εξετάσει. Δίνουμε εξετάσει και παντά το κουμπί και αλλάζει κανάλι. Κύριε Κουρία, και το κανάλι. Ακούστε, 100 δισεκατομμύρια να πάρει από τη διαφήμιση των καναλιών, αυτά έχει κάνει από μένα. Εκεί όμως δεν μιλάτε. Έτσι, τα οποία είναι παραμύθι τη καλή μα. Ακούστε όμως. Εκατομμύρια, ναι. Να τελειώσω. Εκατομμύρια, δεν είναι δισεκατομμύρια. 100 εκατομμύρια, ναι. Είπα δισεκατομμύρια. Κάποιος έδωσε μια 15 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Δεν τίποτα, πάντα βρήκα. Αφού δεν υπάρχει πίτα. Ποιο είναι η διαφήμιση. Όπως και τα 300 εκατομμύρια από τις άδειες. Ακούστε να τελειώσω λοιπόν. Να τελειώσω. Ακούστε. Άνθρωπος εδώ 350 εκατομμύρια πάλι. Σήμερα έδωσε 15 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Είστε ικανότατοι. Τσάμπα. Λέω ότι είστε ικανότατοι. Να μπερδεύετε και να σε αντισυχεί να έχετε μελάνει να θολώνει τα λεφτά. Όχι, δεν θα είμαι λοιπόν να πούμε. Μονόλογο. Ο λαός, κρίνει, ούτε και να κάνετε, θα έρθει η ώρα που θα πυροβολήσει κάκη πολιτικά. Θα σου πω κάτι. Όχι, όχι. Δεν θέλω να αφήνετε να πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Πάρτε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη και πάρτε το. Να πει ό,τι θέλει. Θα πάρει, θα πει ό,τι θέλει. Τώρα κατηγορείτε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι συμπεριφέρεται με έναν τρόπο ότι κάνετε το ίδιο αυτή τη στιγμή το ίδιο εσεί. Γιατί λέτε δεν ρωτάτε τα σωστά, δεν αυτό. Όχι, δεν ρωτάτε τα σωστά. Όχι, εκεί πάμε, δεν πρέπει να τα πω. Να διαφωνείτε θέλω. Αλλά αφήστε να ακουστεί η φωνή τη αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ μια αξιωματική αντιπολίτευση. Είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι. Προ το παρόν. Κάθε βράδυ παρούσα. Και λέω κάτι, άκουσε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να εξουλήσουμε. Έχω μιλήσει πέντε λέξεις και έχετε διαλύσει. Δεν θα το διακόψει κανείς. Κάντε ό,τι είναι δυνατό να με διαλύσετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το ΦΠΑ. Ένα παράδειγμα. Το οποίο θέλω να το δείτε με προσοχή. Θα το φέρω και στη Βουλή. Βάζει στις κλινικές 23% ΦΠΑ. Οι κλινικές, τα 90% των κλινικών, και το λέω επώνυμα, δεν έχουν πληρώσει από 6 μήνες και πάνω τους εργαζόμενους. Αλήθεια. Γιατί, προσέξτε, γιατί το κράτος χρωστάει τεράστια ποσά στις κλινικές και κλινικές βάλουν και του. Έρχεται τώρα. Δεν φτάνει τα λεφτά που χρωστάει. Τους βάζετε 23%. Πριν τα δίνανε. Πριν τα δίνανε τα λεφτά στις κλινικές. Πριν. Έλα βρε μάγκη. Βρε μάγκη. Μην εκτίδεσαι. Τώρα μαζέψου λίγο. Τώρα μη μου λες τώρα. Μα τον έπτυξε ότι ήρθε εγώ. Τώρα. Μα εκτίδε συνέχεια. Άστα αυτά. Πληρώτε συνέχεια. Λοιπόν άκουσα. Άκουσα. Μα δεν πέρανε από το δημόσιο αυτά. Ότι καταλαβαίνει. Μα αυτό εννοεί. Ότι είσαι επηρεασμένος. Άφησε με λοιπόν. Δεν πληρώνω τις κλινικές. Στα νοσοκομεία πόσα χρωστάτε. Τα μιλάς για Κωνσταντίνη και για Λαζάνη. Άστα ρε μάκη. Κάνε δημοσιογραφία με κανέναν άλλο και με εμένα. Δεν με κάνει, μην ξανακάνει. Πάντα δημοσιογραφία. Μα δεν θα πει ό,τι θέλει. Δεν θα πει ό,τι θέλει. Και με τι ιδιωτικέ. Σου λέω τι συμβαίνει σήμερα. Οι ιδιωτικέ κλινικέ ήταν όλε πληρωμένε. Ήταν όλε πληρωμένε. Όλε πληρωμένε. Ότι ο οποίο δεν πληρώνεται σήμερα και του βάζει ΦΠΑ 23. Εμεί δεν πληρώνουμε. Το είχαμε 13. Το είχαμε 13 όμως. Πώς. Άξερε μακιά. Μα το πες. Άλλο το ένα. Αλλά είπες ότι ήταν πληρωμένες. Το δεύτερο. Α, θα τα ακούσετε. Το δεύτερο. Θα τα ακούσετε. Θέλετε. Το δεύτερο.
Λέει ο κ. Ρωμανιάς, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό με τα ψέματά του στην κυβέρνηση, λέει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος δεν πρόκειται να περάσει. Και δεν, μπράβο, δεν πέρασε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Πέρασε όμως 5% στο επικουρικό αύξηση, αύξηση των εισφορών. Προσέξτε, και μέσω του ΦΠΑ θα χάσει γύρω στο 16 με 18% της σύνταξής του. Ωραία. Με αυτά τα μέτρα συνταξίγος. Αυτό δεν σε διαβαίνει. Δεν σε διαβαίνει. Θα ψηφίσει. Μα γιατί είπαμε πριν. Εμείς δεν κυβερνήσουμε και δεν μιλάμε κομματικά. Εσύ μιλάς κομματικά. Λάθος κάνεις. Εμείς διαβάσαμε όλα που δεν τα διαβάσει κανένα κανάλι. Κανένα κανάλι τις ανακοινώσεις των φορέων δεν τις διαβάσει. Η κακιά κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε το 30% από 1η-1η-15 μείωση της ασφαλείας αλληλεγγύης. Και αυτό καταργείται. Το μαζέψω, και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Και θέλω να πω το εξής. Και θέλω να πω το εξής. Λίγο η Ελλάδα, πριν, η Ελλάδα θα ζητήσει, δεν μάθει άλλα τίποτα. Κάνει λάθος. Όχι, πώ κάνω μόνο λάθος, θα με τρελάνε. Δεν μάθει άλλα τίποτα. Μα είναι νόμο ήταν. Δεν θα ισχύσει. Δεν είναι νόμο. Είχατε πει δεν θα ισχύσει. Καλά, εντάξει. Καλά, τώρα εντάξει. Ήταν νόμο ψηφισμένο από τη Νέα Δημοκρατία 3% μείωση τη φορά αλληλεγγύη. Άκουτα. Το δεύτερο. Εάν δεν κάνουμε, τελειώνω. Εάν δεν κάνουμε ιδιωτικοποίηση. Ναι. Δεν κάνει διαθεσμικές αλλαγές. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να λέει η κυρία Βαλαβάνη ότι στο ελληνικό θα κάνω χωματερή. Ναι. Το ελληνικό έπρεπε να έχει ξεκινήσει εχθές, λοιπόν. 50.000 απασχόλησης, λοιπόν, και με αυτή τη λογική, όχι μόνο η ύφεση. Με 900 εκατομμύρια. Λέω, λοιπόν, 900 εκατομμύρια. Επειδή μα έχετε τρελάνει στα ψέματα. Εντάξει. Ψέματα με εδώ και 5 μήνες. Αυτά τα ψέματα θα πληρωθούν ακριβά. Θέλω να πάει ο κ. Μπαλάφας στη Β' Αθηνών και να πει αυτά που έλεγε. Ότι δεν θα πληρώσει έφια. Ότι το 14 μην το πληρώσει, το 15 το καταργώ, ο κ. Μπαλάφας, αυτό τα έλεγε. Να έλεγε ότι όλες αυτές τις υποσχέσεις πούντε. Θα πάρει 13ο μισθό. Επομένως, σα συμφέρει. Σα συμφέρει, σα. Γιατί να μην πάρει τη δάνεια. Εμάς σα συμφέρει ότι ο λαός. Του τάξαν λαγού και πετραχίλια και τον προσγειώνουν τώρα στα τάρταρα. Όπω με τα ζάρια. Όπω με τα ζάρια. Κοροϊδέψανε. Όπω με τα ζάρια. Παραπλανήσανε με τα μεγάλα ψέματα ένα ολόκληρο λαό. Και αντί να του συχτήρετε, σε πενείτε. Κυρία Ξουλή, ζητώντας συγγνώμη για την κατάσταση, σα δίνουμε τον λόγο. Δεν πειράζει, είναι γνωστό. Οπότε βγαίνουμε με τον κύριο Γιακουμάτο. Το λέγαμε και πριν πούμε στο στούντιο ότι είναι το δίδυμο εκρηκτικό πάντα όταν είναι εδώ. Δεν είναι δίδυμο εκρηκτικό. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με μία τοποθέτηση. Να ξεκινήσουμε μία τοποθέτηση. Αυτό εκρήγνεται. Με επιχειρήματα. Ωραία, ωραία. Εντάξει, ακουγόμαστε. Όχι, θα ακούσουμε ένα κύριε Γιακουμάτο. Κάνουμε επικοινωνία Βόρεια Κορέα. Σεβαστείτε τον Βόρεια Κορέα θα γίνουμε εδώ. Όταν πήραμε την εντολή από τον ελληνικό λαό 25 του Γενάρη να κυβερνήσουμε, βγήκε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Εσείς με 4% να κυβερνήσει, πήρατε. Να μιλήσει όμως. Όχι, πήρε ένα ποσοστό 4,5% πόσο 4% και έκανε χυσή κυβέρνηση. Συγγνώμη, είμαστε ωραία κυβέρνηση. Μα να καταλάβει, πήρε εντολή από το λαό η ΑΝΕΛ να κυβερνήσει. Έλεος, έλεος. Το σύστημα είναι έτσι πάντα. ΣΥΡΙΖΑ είναι, ΑΝΕΛ είναι. Δεν το κυβερνήσατε με τον Πασόκ. Δεν κυβερνήσατε με τον Πασόκ. Να κάνουμε και τα νίκια. Να συγκυβερνήσουμε. Το 4% κυβερνάει. Δεν κατάλαβα. Μην μείνουμε στη λέξη τώρα. Θα σα πω και ένα μήνυμα που είναι σημαντικό σα μετά. Δηλαδή έτσι αποποιήστε τις ευθύνες που έχετε. Και μπήκε ο κουβέι συμπέρα και τον φάγατε. Και δεν ξαφανίστηκε. Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι στην κυβέρνηση. Είμαστε συνυπεύθυνοι και συνακόλουθοι των πράξεων και των λόγων μας. Θέλω να πω λοιπόν να ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση. Μετά τις εκλογές 25 Γενάρη, όταν ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, βγήκε στη Βουλή, μίλησε ξεκάθαρα στις προγραμματικές του δηλώσεις και είπε: έχουμε ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα εξάμηνο και ένα για τα υπόλοιπα 3,5 χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να το θυμάστε όλοι. Το εξάμηνο δεν εξαντλήθηκε μέσα σε αυτά τα χρονικά περιθώρια της παράτασης αυτής. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν ξεκινούσε αμέσως από την Βουλή. Όχι, ήταν στο εξάμηνο. Μισό λεπτό, στο 18μηνο. Κύριε Κουμάτο, θα με αφήσετε. Να κάνουμε εμεί τη διαφθορά. Την κάνουμε εμεί. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτής της παράτασης, αυτής της διαπραγμάτευσης. Κανείς δεν είπε ότι αυτή η διαπραγμάτευση δεν ήταν επώδυνη. Και ούτε λέμε ότι αυτά τα μέτρα είναι εύκολα να τα καταπιούμε. Και ούτε είπαμε ότι θα τα καταπιούμε. Δεν είναι τίποτα τελεσίδικο. Δεν έχουμε δει το τελικό κείμενο. Είναι όλα αυτά που συζητιούνται, που δημοσιογραφικά μας έρχονται, που θέλουμε επιτέλους να δούμε. Ακριβώς τις θέσεις και των δανειστών, ποιες είναι, ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι εδώ συμφωνούμε, εδώ διαφωνούμε. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι, πιστεύω, θετικό αυτή τη στιγμή στο να διεκδικήσουμε. Γιατί όταν μιλάμε για μια έντιμη συμφωνία, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Δεν είναι δυνατό μόνο εμείς να δίνουμε. Αυτό που ζητάμε και το βάζουμε ως de facto όρο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η απομείωση του χρέους.
ξεκάθαρα πράγματα. Γραπτά και κατηγορηματικά. Όχι αόριστο όπως το 12 εσείς το δεχθήκατε και λάθος. Αν από τότε είχαμε μια δέσμευση μέσα στα 3 χρόνια, ίσως να είχαμε κάτι καλύτερο σήμερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε. Λέτε ότι περιμένετε μια ρύθμιση, συγγνώμη. Περιμένουμε ακριβώς μια ρύθμιση. Μάλλον μια ρύθμιση, δεν ξέρω. Απομείωση του χρέους. Συγγνώμη, η οποία θα είναι συγκεκριμένη. Έτσι. Συγκεκριμένη, μια... μέσα σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, βεβαίως. Ναι. Αλλιώς δεν συζητάμε. Νομίζω ότι είναι. Δεν συζητάμε. Θα έρθει αυτό στη Βουλή. Αφήστε την να το πει αυτό που θέλει. Όταν θα έρθει. Δεν συζητάμε, παιδιά. Δεν κατάλαβα. Μα έχει εδώ την αντιπρόεδρο. Όχι, η πολιτική απάντηση και το ψέμα. Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Γιακομάτο, σας κάνει τη χάρη η κυρία Σουλίδου, η οποία είναι βουλευτής που στηρίζει την κυβέρνηση. Και λέει από μόνη της ότι αν δεν υπάρχει αυτή η ρύθμιση, δεν θα ψηφίσω. Και πάτε εσείς τώρα να διευκρίνετε. Δεν το κατάλαβα, σου λέω. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Όπου σε συμφέρει, καταλαβαίνει. Έχω μάθει να ακούω. Να κρίνω και μετά να μιλάω. Δηλαδή δεν μπορώ να προλαλήσω χωρίς να δω. Θέλω λοιπόν να δω, να το σκεφτούμε όλοι μαζί σαν κοινοβουλευτική ομάδα, όπως και σήμερα 3,5 ώρες περίπου. Τι τα βάλαμε κάτω και είπαμε. Εσείς βουλευτείς από τον κόσμο σήμερα με αυτά που ακούστηκαν. Εγώ δεν λέω ότι αυτά είναι. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, ειλικρινά έλεγαν ούτε βήμα, ούτε τρίχα πίσω. Ναι, ναι. Μην υποκύψετε, μην υπογράψετε. Ξέρετε όμως πώς αλλάζουν από ώρα σε ώρα τα δεδομένα. Όταν λοιπόν βλέπω ότι ασφιχτιά η οικονομία, ότι όλοι λένε ό,τι να είναι, υπογράψτε αρκεί να πέσει ρευστό. Θέλουμε να δούμε κάτι χειροπιαστό, να μην αεροβατούμε. Θέλουμε λοιπόν αυτό το χειροπιαστό να μην έχει αντίκτυπο και να μην είναι χτύπημα κάτω από τη μέση στη μεγάλη μερίδα του λαού, σε αυτήν που πίστεψε και στήριξε εμάς, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα είδα γενικά τα μέτρα, αυτά που κυκλοφορούν έτσι στα διάφορα site, δεν πλήττεται η μικρομεσαία οικογένεια. Δεν έχει τέτοια μέτρα που να μην μπορεί να τα ανοιχτεί. Δηλαδή, αφού τα βάζετε με νούμερα κάτω, αυτό που είπατε στην συμμετοχή στα φάρμακα, 1% παραπάνω. 1% είναι περίπου 60 ευρώ το χρόνο. Τόσο περίπου έρχεται κατά μέσο όρο. Στα φάρμακα. Στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα. Θα δούμε ποιοι συντελεστές θα μείνουν στο 13, ποιοι θα πάνε στο 23. Τα έχει πει. Μπορεί κάτι να αλλάξει πάλι την τελευταία στιγμή. Μιλάμε για τις υπηρεσίες. Φυσικά είναι και πάρα πολύ δυσβάστακτο το 23% στη ΔΕΗ. Εννοείται ότι στη ΔΕΗ δεν μπορεί κανείς να το δει. Δεν ήταν εφεύρημα του Τσίπρα, δεν ήταν του Λοιπόν, κοιτάξτε. Το βγάλατε μόνοι σας. Επειδή πολλές φορές. Δεν είπε κανένα. Καλό είναι να βουτάμε λίγο τη γλώσσα μας πριν μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Πως δεν πάνε απ' έξω, το είχαμε πει. Αυτή τη στιγμή δεν διαπραγματευόμαστε, δεν συζητάμε καθόλου για. Δεν συζητάμε καθόλου για τα εργασιακά. Δεν μιλάμε για ομαδικές απολύσεις, αυτό που θέλανε οι προηγούμενοι. Δεν μιλάμε καθόλου για κούρεμα μισθών και συντάξεων, αυτό που θέλουν οι προηγούμενοι. Γιατί το 300 στις συντάξεις ήταν υπογεγραμμένο από το 10 από τον κύριο Παπανδρέου. Και από την 1η-1η-2015 έπρεπε να εφαρμοστεί, ήταν υπογεγραμμένο. Μιλάμε λοιπόν τώρα για μέτρα που ουσιαστικά είναι προαπαιτούμενα τη προηγούμενη συμφωνίας. Έτσι δεν είναι νέο μνημόνιο αυτό που έτσι θέλετε να το παρουσιάσετε. Και λέτε ότι δεν αφορούν τα στρώματα, τα χαμηλά και τα μικρομεσαία. Λοιπόν, τα νησιά τα 30% τι είναι. Και στα νησιά ακούσατε πολύ καλά τη δήλωση του Προέδρου μας ότι είμαστε αδιαπραγμάτευτοι σε αυτό το θέμα. Βέβαια, για να πάμε, κάνετε εγώ ένα σχόλιο. Μια ξέρω να συμφωνήσει για κάτι διαφορετικό. Έχει δίκιο. Θα τα ακούσει, θα τα διαβάσει και θα το καταλάβει. Τότε θα εισπράξει. Για το θέμα του ΕΚΑΣ και του 10% στη ΔΕΗ, και εγώ από την πρώτη στιγμή το είπα, εδώ είσαι νομάκι, το θυμάσαι, ότι αυτό μπήκε για να βγει μέσα. Σε μια δεν μέρα. Μπήκε όμως. Μπήκε για να βγει. Μπήκε για να βγει. Μπήκε για να βγει. Δεν το είπατε. Ξεκαθάρισε με αυτή την όχι, εντάξει, μα θυμίζει. Όπω και απόψε. Του έχετε δει χαλαρού. Του έχετε δει χαλαρού. Του είδατε δανειστέ. Αυτό μπήκε για να βγει. Όχι, το θέμα είναι. Ποιο το λέει. Ποιο το λέει. Ποιο το λέει. Δεν μπορεί από τη μια να έχουμε κοινωνικά τιμολόγια και από την άλλη να βάζουμε τέτοιο φοβία. Είναι πρωτόγνωρα τα πάντα. Είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω εγώ. Και εξουλίδε, καταρχήν, με το θέμα του χρέους δεν, δεν το έχει βάλει ο κ. Χαμένος ότι είναι κόκκινη γραμμή. Όχι, κάνετε λάθος. Σήμερα μόνο το για το θέμα του Αιγαίου είχε πει. Όχι, σήμερα μετά την κοινοβουλευτική το δηλώσαμε ρητά ότι πρέπει να είναι μία από τις κόκκινες γραμμές. Το χρέος. Το σήμα του ικανοποιήθηκε με το άλλο. Αυτό λέω. Με τα Ισία ικανοποιήθηκε η. Για να σα ακούσω. Ανεξάρτητη. Εγώ έχω διαφωνία ότι δεν ακουμπάνε του μικρομεσαίου στα μέτρα, έτσι να το πω και αυτό. Του ακουμπάνε και του παρακουμπάνε του μικρομεσαίου στα μέτρα. Δεν
ένα κουμπάνι της χαμηλά, τα πολύ χαμηλά. Σας βάλουμε στο πάνελ να μας λέτε τη γνώμη σας, όχι να κάνετε. Κάντε, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κάντε deal. Γεια σα, Γεια σα. Πάνε πριν για τη ζούνα να το πει. Αφήστε να μιλήσει, κύριε Μεγιστάκη. Αφήστε να μιλήσει. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο έδαφο, στο σταθερό έδαφο τη πολιτική, πέρα από γενικά μιλάω για εδώ γραφικότητε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να το υποτιμάμε ότι καταφέραμε παρά την προσπάθεια που κάνανε να μα δημιουργήσουν ασφυξία τον πρώτο καιρό, τους πρώτους μήνες, να μας γονατίσουν και να πάμε προσκυνημένοι ή να μας αναγκάσουν να παραιτηθούμε. Θυμηθείτε τα περί αριστερής παρένθεσης. Ποιος τα έλεγε. Δύο-τρεις μήνες και λοιπά, τα περί αριστερής παρένθεσης. Δεν κατάφεραν να γονατίσουν την πατρίδα μας, δεν κατάφεραν να γονατίσουν την κυβέρνηση. Μένουμε σταθεροί, η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της. Δεν κατάφεραν να μας πνίξουν. Το νεογέννητο μωρό δηλαδή προχωράει και κάνει ανοίγει βηματισμό. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Το δεύτερο κεντρικότατο πρόβλημα είναι η ουσία, η διαφορά στις δύο πολιτικές. Η προηγούμενη πολιτική των μνημονίων, κύριε Ξενάκη, ποια ήταν? Ήταν η λογική δάνειο, για να πάρετε δάνειο δώστε μας μνημόνιο. Αυτό τέλειωσε. Και φόρη, τέλειωσε. Επίσης. Αυτό τέλειωσε. Πώς τέλειωσε. Η αέναη και ανατροφοδοτούμενη θεώρηση. Δάνειο, μνημόνιο, μνημόνιο, μέτρα. Δάνειο κλπ. Τελείωσε. Σήμερα μιλάμε για ένα σχέδιο. Το οποίο συνολικά εμείς το καταθέτουμε. Αυτό επίσης δεν είναι μικρό. Δεν πήραμε δηλαδή το ραβασάκι τυλιγμένο. Ένα λεπτό, κύριε. Κύριε Ξενάκη, εγώ είδατε, περίμενα. Μα διακόψαμε 100 φορές. Εγώ δεν διακόψα κανέναν. Εγώ κανέναν δεν διακόψα. Λοιπόν, πήραν το ραβασάκι, πιθανόν και στα αγγλικά, ερχόταν το μεταφράζαν και το υλοποιούσαν. Αυτό τέλειωσε επίσης. Η αέναη και ανατροφοδοτούμενη ηφεσιακή πολιτική του δάνειου. Για να πάρετε μνημόνιο, το μνημόνιο για να πάρετε δάνειο τελείως. Άλλο πράγμα, για πρώτη φορά καταθέτουμε εμείς προτάσεις. Οι προτάσεις δικές μας προτάσεις, οι συμβιβαστικές. Βεβαίως συμβιβαστικές προτάσεις. Έντιμο συμβιβασμό είπαμε. Ανταλλάσσονται προτάσεις. Δεν είπαμε να πάρουμε κανενός τα σόβρακα, ούτε αυτοί ούτε εμείς. Λοιπόν, είπαμε συμβιβαστικές προτάσεις που καταθέσαμε αποτελούν για πρώτη φορά τη βάση της συζητήσεως. Αυτό είναι κεντρικό. Διότι με αυτή την πολιτική ανοίγει μια νέα σελίδα πέρα από τις ανατροφοδοτούμενες πολιτικές και δεν υπάρχει καμία πέμπτη αξιολόγηση. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Γιατί ένιωσε την ανάγκη ο συντάκτης αυτού του non-paper χθες το βράδυ να γράψει ότι αυτό δεν είναι μέρος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ? Τι είναι ως προγράμματος, είναι μέρος αυτό? Μα είναι προφανές. Άλλου κόμματος είναι. Μα δεν χρειάζεται. Μα είναι non-paper του Μαξίμου. Μα είναι προφανές. Αυτά που το σύνολο της μοντάζος δεν είναι η δική μας θέση. Άλλου κόμματος είναι. Οι δικές μας θέσεις εννοώ οι προγραμματικές. Yeah. Κάναμε πάνω στις προγραμματικές μας προτάσεις. Κάναμε ορισμένες υποχωρήσεις. Εκτός αν εσείς, κύριε Ξενάκη μου, θέλετε να μην κάνουμε καμιά υποχώρηση και να πούμε ή οι προγραμματικές δηλώσεις ή τίποτα. Δεν νομίζω, γιατί τότε θα μας κατηγορούσατε για αδιαλαξία και ότι βγάλαμε τη χώρα από το ευρώ. Όχι εσείς τώρα. Αυτοί που τα λέγανε, οι οποίοι μέχρι πριν τρεις εβδομάδες μας λέγανε ότι πάμε τη χώρα στα βράδια. Τα ξεχάσαμε. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία πέμπτη αξιολόγηση, δεν υπάρχει συνέχεια με τα προηγούμενα. Υπάρχει ένα σχέδιο, το καταθέτουμε, συμβιβαστικό σχέδιο, έτσι προχωράει η ιστορία. Με προωθητικούς συμβιβασμούς, δεν προχωράει με τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ένα συμβιβαστικό σχέδιο, πάνω στο οποίο είναι η βάση της συζητήσεως, και που ανοίγει κατά τη γνώμη έναν άλλο δρόμο. Διότι υπάρχει και το ζήτημα του χρέους, η διευθέτηση, η μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, να πέσει χρήμα στην αγορά, να μην πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας που όλους αυτούς τους μήνες τις δεσμεύσεις μας και τις υποχρεώσεις μας προς τους δανειστές τα πληρώνουμε χωρίς να έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ και όχι συνεχώς νέα δάνεια για να ξεπληρώνουμε τα προηγούμενα. Γι' αυτό έχει προταθεί από τη δική μας την πλευρά η εξαγορά των ομολόγων, των λεγόμενων τρισέ, 27 δισεκατομμύρια από τον ESM. Και δεν κάνουν δεχτεί την πρόταση. Κοιτάξτε, ένα λεπτό. Αυτό ισχύει για όλα.
και για τα καλά και για τα κακά. Δεν μπορεί να ισχύσει δηλαδή αν κάτι είναι θετικό από όσα λέμε στι προτάσει μα, αυτό το σβήσουν και να πάρουν κάτι που είναι συμβασμό. Πέντε μήνες το έχετε ζήσει. Κύριε Κουρί μου, να πω το εξή. Αυτή τη στιγμή τι κρίνουμε. Τις προτάσεις ελληνικής κυβερνήσεως. Κρίνουμε το ότι η άλλη πλευρά είπε αυτή είναι η βάση της συζητήσεως και όλοι τους λένε ότι πάνω στη αυτή τη βάση της συζητήσεως πάμε για κατάληξη. Αυτό δεν λέμε. Με αλλαγές, λοιπόν, με τροποποιήσεις. Κοιτάξτε, αν μου πείτε ότι μπορεί να γίνουν τα πάντα τελευταία στιγμή, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Γιατί τώρα μιλάμε με τη λογική. Τη λογική. Με τη λογική. Ένα λεπτό. Μετράω μια χαρά το χρόνο. Ταυτόχρονα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πέρα από την διευθέτηση του χρέους υπάρχει το ζήτημα τη χρηματοδότηση τη ανάπτυξη. Για πρώτη φορά χρηματοδότηση ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα των υποδομών και των νέων τεχνολογιών. Και τέλος, κάτι που επίσης δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν λέω ότι το ξεχνάει κανείς, αλλά καλό είναι το λέμε, ότι επιτύχαμε, και αυτό είναι μια υποχώρηση των δανειστών, να υπάρξουν πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 1 και 2% αντί του 3,5 και 4% που είχαν αποδεχθεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το 2016 θα έχουμε απαλλαγή από μέτρα, προσέξτε, απαλλαγή από μέτρα της τάξης των 8,2 δισεκατομμυρίων. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Να βλέπουμε λοιπόν το πακέτο. Εγώ δεν λέω ότι είναι μια. Προσέξτε. Εγώ δεν λέω ότι είναι μια συμφωνία με την οποία δεν είναι και ίδιον του στυλ μας εμάς να θριαμβολογούμε, αλλά δεν είναι μια καταστροφή. Είναι μια συμφωνία συμβιβαστική, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Στο συμβιβασμό δεν είναι υποχρεωτικό να πας 50-50, μπορεί να πας 60-40 ή 40-60. Έχω αυτό το πρόγραμμα, υποχώρησα σε αυτά. Συμβάστηκα. Μα το λέμε. Δεν ήταν ανάγκη. Μα το είπα μόνο. Ότι... Παρακαλώ. Μα υπάρχουν υποχωρήσεις. Όχι, να γράψει πάνω ότι δεν είναι το πρόγραμμά μας. Αυτή η αναφορά, αυτό λέω. Αυτό εν, εντάξει, η έκφραση, αυτό εννοεί ουσιαστικά. Ότι δεν είναι δηλαδή αυτά ακριβώς τα οποία εμείς τα θέλαμε. Θα θέλαμε και κάποια άλλα ή δεν θα θέλαμε κάποια. Έγινε συμβιβασμός με πολύ δύσκολους διαπραγματευτές και με πρώτη φορά διαπραγμάτευση. Με πρώτη φορά διαπραγμάτευση. Γιατί δεν πιστεύω κανείς να πιστεύει ότι εμείς θα πηγαίναμε να πάρουμε, επαναλαμβάνω, το Ραβασάκι και απλώς το μεταφράσουμε. Και στο Παρίσι που πήγανε που δεν υπογράψανε διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό, κύριε Κουρί μου, και γι' αυτό, παρά τις δυσκολίες, παρά τα ένα το άλλο, παρά τον τρομερό προπαγανδιστικό πόλεμο που υποστήκαμε από όλο το εγκατεστημένο όπου γης και από το εσωτερικό, παρά το. Καταφέραμε και σταθήκαμε όρθιοι, καταφέραμε να έχουμε από ανοχή μέχρι στήριξη από το λαό. 5 μήνες μετά ο λαός με αυξημένα ποσοστά μας δίνει ένα ποσοστό πάνω από 45 και την αξιωματική αντιπολίτευση του 19. Με όλα αυτά συνεκτιμόμενα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το βασικό είναι ότι συνεχίζουμε όρθιοι. Προχωράμε στην υλοποίηση του προγραμματός μας. Θα υπάρξει μια ανάσα στην αγορά. Και να πω κάτι για τους επιχειρηματίες. Γιατί εμείς θέλουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Εμείς δεν είμαστε κρατιστές. Ποιοι φτιάξαν ένα βαρύ, πελατειακό, διεφθαρμένο κράτος? Οι προηγούμενοι. Ναι. Το Πασόκ και η Δημοκρατία. Ναι, με τις οποίες κερδίζαν τις εκλογές. Εμείς δεν θέλουμε τέτοιο κράτος. Εμείς θέλουμε ένα κράτος με μέγεθος όσο χρειάζεται, σύγχρονο κράτος και θέλουμε και μια υγιά επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι δεκάδες επιχειρηματίες συνόδευσαν τον Τσίπρα στη Ρωσία. Μόνο δεν είναι τυχαίο Ρωσία, και επομένως, σίγουρα αυτοί οι επιχειρηματίες πιστεύω ότι θα δεχθούν. Εγώ θεωρώ ότι και οι επιχειρηματίες που τους βάζουμε την έκτακτη εισφορά εφόσον έχουν κέρδη πάνω από 500.000, πιστεύω, επειδή και αυτός ο κόσμος και αυτή το κομμάτι της κοινωνίας είναι Έλληνες πατριώτες, θα δεχθούν να βάλουν για μια φορά το χέρι στην τσέπη που τόσα χρόνια το βάζανε, χάρη για να μην χρεωθούν πάλι τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Εγώ πιστεύω και αυτοί θα δεχθούν. Και δεν συμφωνούν όλοι με τον κύριο Μίχαλο, σας διαβεβαιώ. Και σαν παράδειγμα φέρνω το ταξίδι στη Ρωσία και τις δεκάδες επιχειρηματίες που πήγαν μαζί με τον Τσίπρα και τους άλλους. Πρέπει να πω, δεν έχουμε χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, Είπα τέτοιο πράγμα. Ακούστε, κύριε Ξενάκη, τα πράγματα είναι σοβαρά. Εγώ δεν είπα. Προσέξτε, κανείς μας δεν το είπε. Εμείς δεν βάζουμε τη Ρωσία ή την Κίνα σε ανταγωνιστική σχέση με την Ευρωζώνη. Ένα λεπτό, κύριε Γιακουμάτη. Να είμαστε καθαροί, γιατί μην γίνει καμία παρεξήγηση. Προσέξτε, εμείς. Εμείς είμαστε μέρος Ευρωζώνης. Εμείς κάναμε όλες αυτές τις θυσίες, αν θέλετε, γιατί θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη και να την αλλάξουμε ταυτόχρονα την Ευρωζώνη. Όχι εμείς, αλλά και άλλες δυνάμεις. Αλλά τη σχέση μας με τη Ρωσία δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Γιατί η Γερμανία δεν έχει σχέση με τους Ρώσους.
Τεράστιες οικονομικές σχέσεις. Η Γαλλία δεν έχει, η Ιταλία δεν έχει. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι ζήτημα να μας χρηματοδοτήσουν, να μας δώσουν τα χρήματα. Αυτά που περιμένουμε ευλόγως, γιατί μας τα χρωστάνε από την Ευρωζώνη. Λοιπόν. Και είναι θετικό ότι και ο Ντράγκη το σκέφτεται αυτό το πράγμα, λοιπόν, και θα συμμετάσχει η χώρα μας κατά πάσα πιθανότητα και στην ποσοτική χαλάρωση και στο πακέτο Juncker. Με εσάς θα αρχίσουμε μετά από δύο λεπτά που θα πάμε στο διάλειμμα, διαφημίσεις. Την τελείωσε ο κ. Μπαλάβας. Τώρα αφήστε το χρόνο, μετράω εγώ. Αφήστε το. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.